Να σας μεταφέρω με μια εικόνα πανελλαδική και τοπική. Τα ποσοστά της σημερινής απεργίας είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων χρόνων. Υπάρχουν σχολεία που έχουν κλείσει. Σχολεία που το ποσοστό συμμετοχής είναι πάνω από 80%. Δεκάδες σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, βγάλαν ψηφίσματα συμπαράσταση στο σημερινό μας αγώνα, συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, δίνουν τον αγώνα τους δίπλα μας για μια πραγματικά δημόσια και δωρεά παιδεία, για ένα δημόσιο σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας και στους μαθητές μας. Εμείς πασχίζουμε για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Εμείς αγωνιούμε για τη μόρφωση των παιδιών μας. Και αυτό γίνεται καθημερινά από αναπληρωτές χρόνων που απολύονται ετησίως, που κάθε χρόνο ταξιδεύουν, που κάθε χρόνο γνωρίζουν άλλα σχολεία, άλλους μαθητές, γονείς και συναδέλφους. Και προσαρμόζονται και πασχίζουν με όσα μέσα. Τα παιδιά μας στηβάζονται ανά 25 σε κοντέινερ ή σε κτίρια δεκαετιών, έρβεα στη φθορά του χρόνου, αντί για το ρεαλιστικό και παιδαγωγικό αναγκαίο αίτημα για 15 μαθητές ή μαθήτριες ανά τάξη. Οι μαθητές μας σε πολλές περιπτώσεις αλλάζουν εκπαιδευτικό κάθε χρόνο ή πολλές φορές και μέσα στον χρόνο εξαιτίας της επιλογής όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων να μην διορίσουν όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό που είναι προϋπόθεση για την παιδαγωγική σχέση και συνέχεια. Εκπαιδευτική πολιτική που ασκεί εναντίον μας εκδικητικά το Υπουργείο Παιδείας. Δεν θα μιλήσω για τους υπεράριθμους μαθητές που υπάρχουν μέσα στην τάξη, ούτε θα αναφερθώ στις ελλείψεις της υλικοτεχνικής υποδομής που βιώνουμε καθημερινά μέσα στα σχολεία μας. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι σήμερα εμείς να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στους γονείς των μαθητών μας, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στην κοινωνία όλα αυτά τα προβλήματα. Θέλουμε συμμέτοχους τους γονείς στο δικό μας αγώνα, γιατί αφορά την εκπαίδευση, την ποιότητα εκπαίδευσης των δικών τους παιδιών. Μεταρρύθμιση που έχει τον ψευδεπίγραφο τίτλο αξιολόγηση, σε αυτό το πλαίσιο κειμένεται. Ουσιαστικά δηλαδή είναι η από την πίσω πόρτα μετατροπή μιας εκπαιδευτικής σχολικής μονάδας σε μια αυστηρά οικονομική μονάδα όπου θα ψάχνει χρηματοδότες. Αυτό θα γίνει ουσιαστικά και οι καθηγητές θα ψάχνουν επίσης χρηματοδότες και θα γίνει η ζωή τους πατίνη για να είναι αρεστοί σε χρηματοδότες και πάει περίπατο η παιδεία και πάει περίπατο η μόρφωση και πάνε περίπατο όλα. Φτηνό εργατικό δυναμικό από τα σχολεία τα υποβαθμισμένα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο ποσοστό, δηλαδή κτηριακά αυτή τη στιγμή το 30% των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα είναι 50 ετίας. Σωρευτικά από το 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί κατά 2 δισεκατομμύρια οι δαπάνες για την εκπαίδευση. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν πρόκειται για καμία προσπάθεια βελτίωση της εκπαίδευσης. Όταν όμως μέσα σε 2-3 ώρες βγάζουν παράνομη την απεργία του λαού, τότε αυτή είναι νόμιμη. Όταν την Παρασκευή που μας πέρασε στείλανε κύκλιο που αποφασίζει συγχώνευση τμήματων σε 28 άτομα, αυτή είναι νόμιμη. Για να πάρουμε, λέει, λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά τα 32 δισπακούται, με τα οποία θα ταΐσουν ομίλους και μεγάλες επιχειρήσεις, έβαλαν 3 προαπαιτούμενα. Το πρώτο ήταν να χτυπηθεί η απεργία. Το δεύτερο, να καταστρατηγηθεί το ωράριο των εργατών. Αυτά τα πέρασε ο νόμος Χατζηδάκης που νομίζουν ότι θα περπατήσει και στη ζωή. Οι εργάτες της Σύφουντ τον έκανα κουρέλι αυτό το νόμο. Είμαι στην εκπαίδευση με δική μου επιλογή ως μηχανικός που ήμουν πολιτικό μηχανικός από το 81. Έφυγα το 18 για την παιδεία και όχι την απλή εκπαίδευση. Και περιμένω να πάρω σύνταξη μετά από 3 χρόνια γιατί δεν έβαλα μέσο. Ζω με τα ελάχιστα και είμαι μαζί σας ως στην πορεία μου για τη σύνταξη, όποια και να είναι αυτή,
γιατί πραγματικά υπόθηκαν τόσο σημαντικά πράγματα που δεν πρέπει να πω. Απλώς η παρουσία μου δείχνει την δυναμική του αγώνα μας. Και αυτό που κρατάω είναι αυτό που είπε ο καθηγητής σας, ο Στέλιος, ο Κρυαράς, ότι είσαστε τα καλύτερα παιδιά. Και τα καλύτερα παιδιά να συνεχίζουν την πάλη και τον αγώνα τους.